Ναι, μορφή τουριστική ζειά και οι τουρίστες βέβαια και δεν χάνουν την ευκαιρία για να έρθουν εδώ να θαυμάσουν το ηλιοβασίλεμα, να περπατήσουν στους πλακόστρωτους δρόμους και να κάνουν ό,τι άλλο επιθυμούν. Πώς είναι φέτος τα πράγματα? Κοιτάξτε, είναι τώρα μια εβδομάδα 10 μέρες που υπάρχει έτσι μια έκρηξη, ας πούμε, κίνησης και τουριστών και όλα αυτά. Απλώς υπάρχει και μια ανησυχία έτσι για τον κορονοϊό, γιατί ο κόσμος δεν προσέχει πάρα πολύ, δηλαδή με το ζόρι να βάλουν μάσκα, κάποιοι φεύγουν, αυτά είναι τα δύσκολα της σεζόν. Τα δύσκολα και πολύ ψυχοφθόρα της φετινής σεζόν, ναι. Είναι καλύτερα τα πράγματα από πέρσι παρόλα αυτά? Μέχρι στιγμής, να πω την αλήθεια, δεν έχω βγάλει ακόμα συμπέρασμα, γιατί πέρσι ξεκινήσαμε Ιούλιο, οπότε αν δεν ολοκληρωθεί η σεζόν δεν μπορώ να πω κάτι έτσι. Αγοραστική διάθεση υπάρχει, γιατί εσείς έχετε και προϊόντα έτσι ιδιαίτερα ελληνικά, παραδοσιακά? Προϊόντα που τα κάνω μόνη μου. Τέλεια. Ναι, είναι όλα χειροποίητα, ζωγραφισμένα στο χέρι. Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι, υπάρχει. Γιατί σίγουρα όλα αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σαν αναμνηστικά. Δηλαδή ο εκάστοτε επισκέπτης θέλει να κρατήσει κάτι από την επίσκεψή του στο νησί, στη ζωή. Ναι, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια ο κόσμος εκτιμάει πολύ το χειροποίητο. Δηλαδή έχει βαρεθεί πολύ τα εισαγόμενα και τα κινέζικα και όλα αυτά του σωρού, ας πούμε, που κυκλοφορούν, και εκτιμάει πολύ το χειροποίητο. Ποια είναι η ευχή σας για τη φετινή σεζόν? Να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα, όσο γίνεται, και να πάνε καλά τα πράγματα για όλους. Εμείς πρέπει να είμαστε καλά. Σταματάνε για ψώνια? Από πολλές άλλες περιοχές. Ψωνίζουν λίγα πράγματα, όχι πολλά όπως πρώτα, όπως παλιά. Λίγο πεσμένοι οι αγορές, αλλά εντάξει, έχει πολύ κόσμο. Έχει αυξηθεί φέτος η κίνηση σε σχέση με πέρσι? Έχει στιγμές που θεωρείς ότι είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος. Εντάξει, έχει κόσμο. Πολύ κόσμο έχει. Οι τουρίστες ψωνίζουν καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, υπάρχει το πρόβλημα με τη μείωση σε σχέση με το 19, αλλά όλα πάνε μια χαρά. Πώς λειτουργεί, πιστεύεις, το πρωτόκολλο φέτος? Το ακολουθούν οι τουρίστες, προσέχουν, φοβούνται, τι ακριβώς γίνεται? Άλλοι το ακολουθούν, άλλοι δεν το ακολουθούν. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, δεν είναι δικιά μας υποχρέωση τώρα να κάνουμε την αστυνομία, εν πάση περιπτώσει, στους τουρίστες. Αυτό. Το από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Ψωνίζουν, ασχολούνται γενικά με τα τουριστικά είδη, παίρνουν σουβενίρς? Ναι, εντάξει, παίρνουν ανάλογος τώρα και την οικονομική κατάσταση του καθενός, έτσι. Υπάρχουν κόσμος που ψωνίζει περισσότερο, άλλοι που ψωνίζουν λιγότερο, ξέρω εγώ. Τι αναμένουν οι επιχειρηματίες για τον Αύγουστο? Δεν έχω ιδέα. Αυτό πρέπει να το απαντήσουν πρώτα τα ξενοδοχεία, τι περιμένουν για τον Αύγουστο, και εμείς θα δούμε τι.